Λοιπόν, και πριν περάσουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βροδόνη για την τοποθέτησή του, που ήταν όντως πολύ ενδιαφέρουσα. Πριν περάσουμε στο televoting, θα κάνουμε έτσι ένα μικρό recap των ομιλιών, ώστε και εσείς να θυμάστε πάνω κάτω τι υπόθηκε, ώστε να κάνετε τις ερωτήσεις σας μετά. Λοιπόν, αρχίσαμε με την κυρία Τσάτσου, που μας μίλησε για τα κακό σκημένα του παρελθόντος και τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αντιμετωπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με κοινή στρατηγική και ιδεατά με κρατική παρέμβαση το μέλλον του ελληνικού μάις και αυτό μακάρι να γίνει. Λοιπόν, εγώ θέλω απλώς να πω πρώτα απ' όλα έχω ξεχάσει να κάνω μία παρατήρηση που έχω ακούσει από την αρχή να γίνεται. Αναφέρεται συχνά ιατρικός τουρισμός. Ιατρικός τουρισμός είναι κάτι άλλο. Είναι οι πελάτες που έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν ιατρικές υπηρεσίες. Εδώ μιλάμε για ιατρικό συνεδριακό τουρισμό, που είναι διαφορετικό. Αύριο έχω να κάνω μια ομιλία για τον ιατρικό τουρισμό, στο άλλο συνέδριο που γίνεται στο Royal Olympic, για την Κρήτη ως υπόδειγμα προορισμού για να αναπτυχθεί αυτός. Όσοι θέλετε, είσαστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, τώρα θα ορίστε, στο Royal Olympic, αύριο. Από χτες έχει ξεκινήσει, τελειώνει την Κυριακή. Η δικιά μου ομιλία είναι αύριο. Λοιπόν, για τον κύριο Βίρονα Αργύρη που μας έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση, πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε ότι επιτυχημένο συνέδριο είναι αυτό που καταφέρνει και έχει πολλούς συνεδρούς. Από εκεί εξαρτάται η επιτυχία ενός συνεδρίου. Γιατί όμως χρειάζεται έναν PCO και πού πραγματικά μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να βοηθήσει στο ότι θα μειώσει και θα αντιμετωπίσει τα οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα προκύψουν, θα δώσει κύρος και ασφάλεια στον οργανωτή του συνεδρίου, θα αποτελέσει εγγύηση δηλαδή για τη διοργάνωση και επίσης μπορέσει να εμφυτεύσει και να δώσει ιδέες για έξυπνα και ιδιαίτερα στοιχεία που μπορεί να έχει ένα συνέδριο και που έτσι θα μπορέσει να προσελκύσει τους σύνεδρους. Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί να ενσωματωθεί μέσα σε ένα συνέδριο, να το βάλουν μέσα και να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Ένα συνέδριο, όπως ένα PCO, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Αργύρης, όταν είναι επαγγελματίας, νόμιμος και σωστός, μπορεί να προβλέψει πολλά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ένα συνέδριο και έγκαιρα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τους. Αυτά ήταν κυρίως τα θέματα που έθιξε και οι ερωτήσεις για τον κύριο Αργύρη εκεί πρέπει να εστιάσουν, νομίζω. Η κυρία Ζένια Κερασίδου αναφέρθηκε στα πολύ σημαντικά στοιχεία του προορισμού Αθήνα και πώς μπορεί να προσελκύσει συνέδρια γιατί είναι ένας ιδανικός προορισμός. Τα πρέπει που πρέπει να έχει ένας συνεδριακός προορισμός, το κόστος δηλαδή ενός συνεδρίου, value for money, το αεροδρόμιο που πρέπει να υπάρχει με διασυνδέσεις σε όλο τον κόσμο, η ύπαρξη συνεδριακής υποδομής, το brand name ενός προορισμού, που βοηθά σίγουρα στο να μπορέσει να προσελκύσει ένα συνέδριο, τα αξιοθέατα, το κλίμα, η σταθερότητα, η ιατρική φροντίδα και word of mouth. Όλα αυτά είναι σίγουρο ότι υπάρχουν στην Αθήνα και μάλιστα πολλά από αυτά είναι σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλους προορισμούς. Δεν έχουμε μάθει ίσως να κάνουμε σωστά lobbying και να μπορέσουμε πραγματικά να βοηθάμε να φανούν τα πλεονεκτήματα που έχουμε. Οι νέες τεχνολογίες και τα social media σαφώς μπορούν να βοηθήσουν πολύ και ο συνεδριακός τουρισμός γενικά μπορεί και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και να υποστηριχτεί και από την πολιτεία και από όλους όσους μπορούν να το κάνουν. Ο Χρήστος τώρα θα μας θυμίσει. Και η κυρία Εύα Μπατζάκη ουσιαστικά κινήθηκε στο ίδιο μήκος σχήματος. Μας μίλησε για την Αθήνα που είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός, χωρίς όμως να έχει πολύ χρησιμοποιηθεί και να είναι ακόμα ένας εξωτικός προορισμός, όπως είπε και η ίδια. Αλλά με πολλές νέες. Αλλά έχει γίνει ελκυστικός προορισμός πλέον γιατί έχει πολλές νέες υποδομές. Και πλέον καινούριες αγορές έχουν δείξει ενδιαφέρον για αυτόν τον προορισμό για την Αθήνα μας. Μια πόλη με πολλές δυνατότητες, αλλά χρειάζεται πιο έγκυρη πληροφόρηση και στρατηγική, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Μας μίλησε για specialized routes που γίνονται στην Αθήνα, όπως graffiti, όπως έτσι με food tasting και τέτοια.
Μας πρότεινε ακόμα μια συνάντηση με το CVP, με το CVP της Βιέννης, που είναι ίσως το καλύτερο του κόσμου, και μας έκανε επίσης, μας πρότεινε η Αθήνα να κάνει ένα πενταετές πλάν γενικά για τις δράσεις που έχει να κάνει την επόμενη πενταετία, και πρότεινε πάρα πολλές ωραίες στρατηγικές που μακάρι πραγματικά να γίνουν έστω και μισές από αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ομιλητές μας και προχωράμε στο televoting. Televoting. Ναι, εδώ πέρα πρώτα απ' όλα θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή που ποιοι έχουν προβλήματα με το televoting, ποιοι δεν έχουν μπορέσει να το κάνουμε. Γιατί βλέπω ότι έχει βγει φόρμα για αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι το televoting. Θέλω να απαντήσω σε κάτι που άκουσα τον κύριο Αργύρη. Παναγιώτη, μπορούμε να το μεταθέσουμε να κάνουμε ερωτήσεις πρώτα. Ωραία. Μετά. Όχι, ερωτήσεις κοινού. Ερωτήσεις κοινού τώρα θα κάνουμε. Ερωτήσεις κοινού, Παναγιώτη, μπορούμε. Εντάξει, αυτές είναι ερωτήσεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μετά το τέλος της παρουσίασης, θα γίνει και ένα διάλειμμα 3 λεπτών. Μην έχετε άγχος. Πριν από αυτό, ναι, νομίζω ότι ο κύριος Τσιλίδης μπορεί να προχωρήσει σε αυτό. Ερωτήσεις κοινού και συνεχίζουμε μετά με το τηλέφωνο. Δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση. Τοποθέτηση, ερωτήσει. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κύριου Σβύρου Αργύρης, έθιξε το κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός συγκεκριμένης δραστηριότητας με νόμιμη αδειοδότηση για να παρακολουθείτε ο παράνομος. Να ξεχωρίσουμε δηλαδή τις κατηγορίες των γραφείων με τα activities τους. Εμείς σαν σύνδεσμος, κύριε Αστρά, και με τη δημιουργία της Ομοσπονδίας που σύντομα τελειώνουμε, ζητάμε από το Υπουργείο, εκτός από την νομοθετική διαδικασία του 393 και ποιοι δουλεύουν παρανόμως ή νόμιμα, να κάνουμε τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, του οποίου θα είναι μια κοινή συνεργασία για να γίνει αυτό. Εάν πάει ένας σύνδεσμος και πει τα δικά του και ένας άλλος σύνδεσμος πει πάλι τα δικά του, που είναι το σπόρ μας αυτό, δεν θα γίνει τίποτα. Εάν δεν καθίσουμε να βάλουμε τα θετικά και τα αρνητικά, δεν θα μπορούμε να αποκλείουμε κάποιο καινούριο DMC στο μέλλον να παίρνει ειδικό σήμα, διότι με τη λειτουργία τη σημερινή και τα μέλη τα δικά μας και τα μέλη τα δικά σας είναι μέλη σε συνδέσμους, είναι σε ενώσεις. Αυτό δεν είναι αδειοδότηση, αυτό είναι συνδικαλιστική δραστηριότητα. Το σήμα θα το πάρουν τα μέλη μας εφόσον αποδεικνύουν σε σειρά χρόνων τι έχουν παράξει. Αυτή είναι η απάντησή μου στο ερώτημά σας, κύριε Βιρονγύρη, νομίζω σας καλύτω. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι όχι για μας εδώ μέσα στην Ελλάδα, είναι για τους ξένους. Να μπορέσουν να διαλέξουν ότι ο Τσιλίδης κάνει αυτό και ο Αργύρης κάνει κάτι άλλο. Μα είναι λογικό ότι έχοντας αυτό το σήμα, μόνο εσύ θα μπορείς να δηλώνεις που έχεις το σήμα ότι δραστηριοποιείσαι σε αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, όταν έχει κάποιος ξενοδοχείο και έχει γραφείο ταξιδιών, δεν λέει έχω γραφείο ταξιδιών που έχω και ξενοδοχείο. Έγινε μία λειτουργία του ξενοδοχείου και μία του γραφείου ταξιδιών. Έτσι ακριβώς θα είναι και ο διαχωρισμός του DMC από κάποιο γραφείο που είναι σε όλα παρόν και πουλάει από ακτοπλοϊκό ειστήριο μέχρι ειστήριο θεάτρου. Πρέπει κάποτε να το καταλάβουμε αυτό. Να ξεχωρίσει ο tour operator, να ξεχωρίσει ο incoming agent, για να έχουμε και τη σχέση με τους συνεργάτες μας πιο πραγματική. Ευχαριστώ. Thank you. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Μπορώ λίγο να κάνω μια ερώτηση σε αυτό που είπε ο κ. Σιλίδης. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τα δικά μας μέλη ΧΑΠΚΟ, έτσι, τα οποία είναι μέλη έκτακτα, τακτικά κτλ., θα πρέπει να γίνει τέτοιος διαχωρισμός, ώστε δεν μπορεί ο κύριος που έχει audiovisual να οργανώνει συνέδριο. Ούτε ο κύριος που κάνει construction να οργανώνει συνέδριο. Ούτε η κυρία που είναι εκδότρια να καταλάβατε. Άρα πρέπει να γίνει πραγματικός διαχωρισμός, για να ξέρει ο καθένας, όχι απλώς επειδή έχω το σήμα χάτα, ας πούμε, είμαι, καταλάβατε, θέλω να πω. Σε κάθε, όχι γιατί... Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Γι' αυτό λέμε. Έχουμε το σήμα της άδειας λειτουργίας του γραφείου μας, που είναι η νόμιμη πολιτιακή διαδικασία, και επικουρικά έχουμε τον ξεχωρισμό των κατηγοριών των δραστηριοτήτων μας. Ένα ξενοδοχείο λέει είναι σπα, ένα άλλο δεν είναι τίποτα. Δεν λένε ότι είναι όλοι σπα επειδή είναι ο γειτονάς τους. Το οποίο θα εμφανίζεται και στο λογότυπο. Σαφώς. Βεβαίως. Αντί να έχουμε. Τώρα, ναι. Ο ΙΑΠΚΟ, παραδείγματος χάρη, είπε ότι από εδώ και στο εξής θα έχεις ΙΑΠΚΟ και τη χρονολογία του μέλους. Διότι όλοι παρουσιαζόμαστε ότι είμαστε μέλη χάρη. Καλά, εσείς είστε πιο σοβαροί και δεν πληρώνουμε. Καταλάβατε, δηλαδή είναι 2 χρόνια και έχουμε χάρη. Αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες, θα τις δούμε από κοντά. Αλλά όλα αυτά συντείνουν στο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και μια καλύτερη διακριτικότητα
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσιλίδη για την παρέμβαση. Αυτό είναι είδηση, δηλαδή. Είδηση. Είδηση από χάτα, παρακαλώ. Ορίστε. Άλλη παρέμβαση, ερώτηση ο κύριο Λίτρα. Με μία είδηση είχα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω τοποθέτηση, έχω μία απλή ερώτηση. Ακούσαμε δύο πολύ ωραίες εισηγήσεις από την κυρία Βαζάκη και την κυρία Κερασίδου. Απλώς μου δόθηκε η εντύπωση ότι προσπάθησαν να μας πείσουν. Πεπισμένοι είμαστε για αυτά που είπατε όλοι εμείς εδώ. Αυτές είναι πολύ ωραίες παρουσιάσεις για να τα ακούσουν κάποιοι στο εξωτερικό και να καταλάβουν τι είναι. Εγώ θα περίμενα σε αυτές τις παρουσιάσεις σας να έχουμε τα δρωτά, να δούμε πού πάσχουμε και υπάρχουν πράγματα που πάσχουμε. Αυτό μόνο. Μια επισήμανση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πάντως ότι και οι δύο προσπαθήσαμε να μας πείσουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί. Συγγνώμη αν δεν ήταν ξεκάθαρο. Να τοποθετηθώ και εγώ να πω μια λέξη. Καλό είναι όταν συναντιόμαστε και νομίζω ότι είναι πια κοινός τόπος, όταν συναντιόμαστε καλό είναι να υπενθυμίζουμε και στους εαυτούς μας τι συνέργειες μπορούμε να έχουμε και πόσο δυνατό είναι το προϊόν που έχουμε. Επειδή τα τρωτά είναι δεδομένα, υπάρχουν, δεν το συζητώ και πάντα χρειάζεται μία βελτίωση αυτό που είπαμε και οι δύο. Καλό είναι και μεταξύ μας να είμαστε πεπισμένοι ότι το προϊόν μας είναι καλό, γιατί εμείς ειδικά οι άνθρωποι που είμαστε στις πωλήσεις, πρέπει αυτό να προωθούμε, το πολύ πολύ καλό μας προϊόν. Θα ήθελα... Κυρία Σεϊμένη. Κυρία Σεϊμένη. Η ερώτησή μου είναι προς την κυρία Τσάτσου και αλλά προς σύνολο το Προεδρείο. Επειδή εγώ προσωπικά έχω παρακολουθήσει τον ΧΑΠΚΟ από το 2000. Άρα τα έχω ακούσει, τα έχω ξανακούσει, τα γνωρίζω κτλ. Συμφωνώ στο όλοι μαζί. Δεν καταλαβαίνω ποιοι είναι αυτοί όλοι μαζί. Και επιπλέον θέλω να πω ότι εδώ μέσα χαίρομαι, γιατί τα μεγάλα συνεδριακά κέντρα της χώρας υπάρχουν. Υπάρχει το Μετροπόλιταν, είναι εδώ η Χελέξπο, είναι το Χίλτον, είναι το Μέγαρο, είναι πάνω από τη Θράκη ο κύριος Παλακίδης και άλλοι που δεν ξέρω. Ποιος τους ενώνει όλους αυτούς? Είναι εδώ χάτα, θαυμάσια. Πού είναι το Athens Convention Bureau μεταξύ μας, να τα ακούσει, πού το? Α, χαίρετε, δεν σας είδα. Δηλαδή κάποιος πρέπει να ενώσει όλες αυτές τις προσπάθειες, το όλοι μαζί, είναι σωστό. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια συνεδριακή επιτροπή στον ΕΟΤ πριν 2 χρόνια, 3, και πάλι καταργήθηκε, δηλαδή συνεδριάσατε 2 φορές και πήγε και αυτό στα σκουπίδια. Από κάπου πρέπει να πιαστεί κανείς να το ξετυλίξει το κουβάρι. Αν έχετε να μου απαντήσετε σε αυτό το όλοι μαζί ποιοι και πώς. Εντάξει. Μια παρένθεση για να κλείσω. Επειδή οι ονοματολογίες έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα site, μάλλον να πω ότι υπάρχει ένας σούπερ διεθνής οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν οι 10 μεγάλες συνεδριακές, εκθεσιακές και τα λοιπά providers παγκοσμίως. Είναι το Joint Meetings Industry Council. Σε αυτό το Joint Meetings συμμετέχουν τα 10 associations του κλάδου σε όλο τον πλανήτη. Έχει λοιπόν στο site μια σελίδα α4 που λέει τι είναι meetings, ποιοι συμμετέχουν, τι κάνει ο καθένας, τι κοινό μας ενώνει, πώς το παλεύουμε. Γιατί κάποια στιγμή έχει προχωρήσει η ζωή για να κουβεντιάζουμε MICE, meetings, events. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, θα σας απαντήσω εγώ για το όλοι μαζί, που δικαίως αναρωτιέστε τι εννοούμε όλοι μαζί, γιατί αυτό είναι δυστυχώς που ταλανίζει τη χώρα γενικότερα. Ότι ο ένας είναι να βγάλει τα μάτια του αλουνού. Ο ένας είναι καλό σουβλάκι εδώ, καλό σουβλάκι δίπλα. Δεν γίνονται αυτά, πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι επιτέλους ότι τελείωσαν. Πρέπει όλοι μαζί να είναι τα συνεδριακά ξενοδοχεία, τα συνεδριακά κέντρα, δεν είναι κανένα καλύτερο από τα άλλα. Όλα είναι καλά, για όλα υπάρχει δουλειά. Τα γραφεία, εγώ δεν είμαι καλύτερη από την ΑΦΕΑ, από την ΕΡΑ. Όλοι κάνουμε τη δουλειά μας.
ή από το κόνσεπτ. Αυτό εννοώ όλοι μαζί, αλλά πρέπει να πάρθει και μια απόφαση να καθίσουμε σοβαρά σε ένα τραπέζι και κάποιος βεβαίως πρέπει να το συντονίσει αυτό. Το Athens Convention Bureau, λοιπόν, έκανε μια καλή αρχή και συναντηθήκαμε πέρσι. Μετά έμπλεξαμε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς, από την πλευρά μας, έχουμε επέμβει τώρα ως προς τη διοίκηση του Athens Convention Bureau, λέγοντας ότι δεν μπορεί να τρέξει αυτό το πράγμα με δύο ανθρώπους που δουλεύουν 20 ώρες το 24ωρο, άρα πρέπει κάτι άλλο να κάνετε. Και βεβαίως υπάρχει στο σχέδιο να ξανακαθίσουμε μαζί με τους διευθυντές του Athens Convention Bureau, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο, και να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να τους βοηθήσουμε, γιατί κακά τα ψέματα, ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει χρήματα για να συντηρήσει το Athens Convention Bureau με 15 υπαλλήλους. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, για να πηγαίνουμε και κάπου. Θα πρέπει να μπει και προσωπική δουλειά από εμάς. Το να περιμένουμε να τα κάνει όλα η Αλεξία, η Μαρία και η Ειρήνη, δεν γίνεται. Οι Καλλιόποι δεν προλαβαίνουν, ό,τι και δηλαδή είναι τόσος ο φόρτος και τόσος ο όγκος της δουλειάς. Είπαμε λοιπόν να καθίσουμε ξανά όλοι μαζί και να δούμε πώς μπορεί κάποιος να αναλάβει ένα κομμάτι, να το δουλεύει μόνος του, μετά να συγκεντρωθούμε, να βάλουμε τα αποτελέσματα κάτω και να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Εγώ είχα την πρωτοβουλία και ξεκίνησα μία πρώτη συνάντηση πριν από μία εβδομάδα και δεν καλέσαμε τους πάντες, γιατί και οι ομάδες πρέπει να είναι μικρές. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θέλουμε να είναι όλοι μέσα σε αυτή την ομάδα, αλλά αν είναι να καθίσουμε 50 άνθρωποι, δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε η ιδέα είναι να καθίσουμε 10, άντε το πολύ 12, να αποφασίσουμε κάποια πράγματα, να τα δουλέψουμε και να έχουμε αποτελέσματα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποστηριχθεί αυτή η πρωτοβουλία ή, αν θέλετε, αυτή η δουλειά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι το Α και το Ω τελικά. Αν τα μέσα, και δεν εννοώ μόνο τα τουριστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, εννοώ και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχω βαρεθεί να διαβάζω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Εγώ θα ήθελα αύριο να δω πρωτοσέλιδο ότι εμείς, οι άνθρωποι που δουλεύουμε σκληρά, να κρατήσουμε το συνεδριακό τουρισμό ψηλά στην Ελλάδα, με αίμα στην κυριολεξία, δεν ήρθε ούτε η κυρία Κουντουρά, ούτε ο Υπουργός Πολιτισμού, δεν ξέρω και ποιος είναι, ούτε πώς τον λένε, ούτε ο κύριος Υπουργός Υγείας, ούτε ένας τέλος, κανένας δεν ήρθε. Το θεωρώ απαράδεκτο. Θα το γράψετε. Θα πείτε ότι οφείλουν να ξέρουν και να υποστηρίζουν. Δεν μιλάμε να πηγαίνουν κάθε μέρα να κηρύσουν την έναρξη ενός συνεδρίου, να μην πάνε. Δεν είναι η δουλειά τους αυτή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει και δεν καλώ κανένα στα συνεδριά μου. Ούτε τον Δήμαρχο, ούτε τον Υπουργό, ούτε τον ένα, ούτε τον άλλον. Και πείθω και τους οργανωτές ότι αυτή δεν είναι η δουλειά τους και δεν χρειάζεται να είναι εκεί. Τώρα όμως, σήμερα, σε αυτή τη συνεδρίαση ή στη συνεδρίαση του ΣΕΤΕ που εκεί πάνε, εδώ δεν ήρθα. Ίσως να φταίμε κι εμείς που δεν ήρθα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω ποιος φταίει και τι δεν φταίει. Σημασία έχει όμως. Αυτό λέω. Ναι, αλλά ρένα μου όμως, συγγνώμη. Ναι, δεν ξέρω που είναι ο κύριος Καμίνης, να απαντήσει ο κύριος Καμίνης. Αφού του τεθεί το ερώτημα όμως, και για να το διαβάσει ο κύριος Καμίνης πρέπει να βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς και να του το στείλουμε του κυρίου Καμίνη μία τέτοια και τι έγινε. Για γράψτε το όλοι εσείς που είστε εδώ, στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στα online, ότι έχετε, ότι πού είναι το κράτος, τι έγινε. Άκουσα δε πριν από μία εβδομάδα από το ΧΑΠΚΟ ότι είδανε την κυρία Κουντουρά, η οποία έχει πλήρη μεσάνυχτα. Τι πάνε που έχει πλήρη μεσάνυχτα. Τι στην ευχή έκανε τόσο καιρό. Τι περιμένει, να έρθει να τη κάνουμε εμείς μάθημα, μα μέχρι να τη μάθουμε εμείς αυτά που πρέπει να μάθει, θα φύγει. Θα έρθει ο επόμενος. Γι' αυτό είπα ότι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι το κράτος πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Είμαι 40 χρόνια στον χώρο, 40 χρόνια ακούω τα ίδια, ποτέ κανείς δεν ενδιαφέρεται, δεν κάνει τίποτα. Αλλά δυστυχώς και εμείς η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν έχουμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, βρει έναν τρόπο να συνεννοηθούμε μεταξύ μας λίγο καλύτερα. Δηλαδή είναι αμαρτία. Πάμε στο εξωτερικό και βλέπουμε πράγματα, ειδικά εγώ δραστηριοποιείται η εταιρεία μου στο εξωτερικό και έχουμε καταλήξει να κάνουμε περισσότερα συνέδρια εκτός παρά εντός. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αντιμετωπίζουμε. Και λέμε δεν είναι δυνατόν. Έχουμε τα πάντα, έχουμε την ομορφιά. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό είπα. Μπορούμε όλοι μαζί.
Αν μπορούμε, εγώ προσωπικά είμαι στη διάθεση του συντονιστικού οργάνου που θα αποφασίσει στο τέλος του συνεδρίου του ΧΑΠΟΥ ποιο θα είναι, να καθίσουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε. Γιατί δεν βλέπω να βγαίνει κάτι. Και να σας πω και κάτι. Έρχεται μια καλή χρονιά. Όλοι είναι ευτυχισμένοι. Όλοι είναι happy. Το Intercontinental είναι γεμάτο, τι μας χρειάζεται εμάς. Έρχεται μια κακιά χρονιά, το Intercontinental μας χρειάζεται. Δεν πάει έτσι. Και είπα Intercontinental γιατί μόλις ήρθε η κυρία Παπαϊωάννη. Δεν πάει έτσι. Δεν ήταν προσωπικά στο Intercontinental. Αλλά δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί μια χρονιά η Τσάτσου είχε 10 συνέδρια και είναι δυσευτυχισμένη, τι με νοιάζει εμένα για την επόμενη χρονιά. Αυτό δυστυχώς είμαστε. Είναι η κουλτούρα μας. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά εγώ δεν τα λέω τώρα. Τα λέω επί πολλά χρόνια αυτά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τσάτσου. Ευχαριστούμε, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Με την ευκαιρία που ήθελα να ρωτήσω πόσοι δημοσιογράφοι είναι αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Μπορούν να σηκώσουν τα χέρια τους οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή είμαι μόνο εγώ. Άρα και δεν είμαι και σε εφημερίδα. Αναβάλλω το βάρος όλο. Τώρα το στείλεις. Ναι, δυστυχώς αυτά τα δελτία δεν τα βλέπω στην καθημερινή, στα νέα. Μακάρι να τα δω μαζί σας. Και ό,τι θέλεις από ίδια. Ερωτήσεις, παρεμβάσεις. Κύριε Παναγιωπούλου. Εγώ θα ήθελα, είμαι λίγο ρεαλίστρια, γιατί από το 1965 μέχρι σήμερα ακούω τα ίδια πράγματα. Ακούω ότι θα το κράτος, το ακούω ένα, το κράτος. Μα δεν το καταλάβατε τόσο καιρό, βρε παιδιά, ότι μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία δουλεύει. Ότι είδατε κανένα να σας δώσει τίποτα χρήματα, είδατε κανένα να σας βοηθήσει τίποτα, μόνο σας. Τρέχουμε στις εκθέσεις να πληρώσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να αναβαθμιστούμε, να στείλουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο, να κάνουμε travel management, να κάνουμε υψηλή υποδομή. Ό,τι κάνουμε, είμαστε πάντοτε μόνοι μας. Η κυρία Τσάτσου έχει δίκιο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι, διότι όλοι βλέπετε, το κράτος δεν εμφανίζεται, δεν γίνεται τίποτα. Ύστερα ακούω, χρόνια αγωνίζομαι για αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο το Ζάπιο, δεν είναι δυνατόν να έχουμε μονάχα το Μουσείο της Ακρόπολης. Πρέπει να ανοίξουν οι κλειστές πόρτες. Επανειλημμένες έχω κάνει και στο σύνδεσμο των τουριστικών γραφείων. Έχω κάνει αυτό που λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια επιτροπή με το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Υπουργείο Θρησκευμάτων, με το να ανοίξουμε τις πόρτες τις κλειστές, να ανοίξουμε τον κύκλο τέλος πάντων, να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι το διαφορετικό. Ποια είναι η διαφοροποίηση δηλαδή που κάνουμε, το να δείξουμε ένα πράγμα που το έχουμε χιλιοκάνει. Ο σκοπός είναι πρέπει να δώσουμε κάτι unique, όπως λένε, όπως είναι και στα συνέδρια και στα incentives και σε όλα. Ύστερα ακούω για τα μουσικά, προγράμματα. Μουσικά προγράμματα. Ποια μουσικά προγράμματα. Λοιπόν, γραφείο. Επόμενη ερώτηση. Ένα λεπτό. Όπερα tours. Γραφείο στην Αμερική. Θέλει να κάνει όπερα tours. Στα όπερα tours, λοιπόν. Ή φεστιβάλ και τα λοιπά. Τα προγράμματα βγαίνουν τόσο αργά. Βγαίνουν τόσο αργά που δεν γίνεται τίποτα. Τα προγράμματα βγαίνουν τόσο αργά το φεστιβάλ, δεν γίνεται τίποτα. Ύστερα, ακούω κι άλλο, θα σας πω άλλο ένα τελευταίο. Είπε ο κύριος Μανώλης ότι χάσαμε συνέδριο στην Κρήτη, στη Χερσόνησο, διότι είχαν απεργία οι ταξιτζίδες. Με συγχωρείτε. Πάντα υπάρχουν λύσεις, πάντα μπορεί να κάνεις αυτό που δεν γίνεται, αυτό που γίνεται. Θα τα κάνεις όλα. Μα γι' αυτό σε χρειάζεται ο άλλος. Να βρεις ένα shuttle bus, να κάνεις οτιδήποτε. Και αυτό μου θυμίζει ότι κάναμε εμείς με ένα συνέδριο που είχε απεργία οι λιμενοφύλακες και πρέπει να περάσω από το κανάλι της Κορίνθου και την προηγούμενη το βράδυ μας λένε ότι έχει απεργία. Τι κάνουμε, πάω στον πρόεδρο, τι κάνουμε. Κάνουμε το γύρο της Πελοποννήσου. Κάνουμε όλο, πήραμε το σκάφος, κάναμε το γύρο της Πελοποννήσου, ήρθαν τα πούλμαν, μας πήραν από την Κόρυθο, οι ξένοι δεν κατάλαβαν τίποτα. Πάντα λοιπόν βρίσκουν λύσεις. Όχι να μας λένε ότι χάσαμε το συνέδριο τρία χρόνια γιατί δεν είχαν απεργία οι ταξιτζίδες. Αυτά είναι αστεία. Τέλος. Το CVV προηγείται και μετά τελευταία ερώτηση. Θέλω να πω σχετικά με το Δήμαρχο και το επειδή δεν ήταν εδώ. Ότι ο Δήμαρχος έχει κατανοήσει πάρα πολύ καλά τη σημασία του συνεδριακού τουρισμού, γι' αυτό και έχει και προσωπικό για το Convention Bureau, γι' αυτό και υπογράφει και τις επιστολές υποστήριξης και μας υποστήριξε και να φέρουμε και το TIBEX και ό,τι άλλο έχουμε εισηγηθεί σχετικά με συνέδρια. Θέλω να πω ότι
είναι εύκολα να κατηγορούμε τον Δήμαρχο που δεν ήταν εδώ σήμερα, αλλά το δείχνει, αποδεικνύει με πράξη το πόσο έχει κατανοήσει και νιώσει την ανάγκη που έχει των συνεδρίων στην πόλη μας. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι δεν συζητάμε ποτέ για υπουργούς πολιτισμού, οι οποίοι έχουμε τα πολλά προβλήματα σχετικά με το Ζάπιο και τους αρχαιολογικούς χώρους. Πιο δυνατά. Αυτό ήθελα να πω, ότι δηλαδή τα προβλήματα που έχουμε συνεχώς στις εκθέσεις με τον ΕΟΤ, και αυτά δεν πρέπει να τα ακούσει ο Δήμαρχος, πρέπει ή τη θεσμοθέτηση των DMCs και των PCOs, αυτά πρέπει να τα ακούσουν οι υπουργοί. Ο Δήμαρχος από τη μεριά του, ό,τι υποστήριξη μπορεί να προσφέρει, την προσφέρει και έμπρακτα κιόλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία ερώτηση. Πείτε μας και το όνομά σας. Καλησπέρα σας. Νομπιλάκη λέγομαι. Προέρχομαι από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Ποιος Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Ναι. Ο τιμή. Νομπιλάκη λέγομαι. Προέρχομαι από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Ήμουν υπεύθυνη τουριστικών επενδύσεων τα τελευταία 10 χρόνια και εξ αυτής της θέσεως θα ήθελα να κάνω μία μικρή διόρθωση ως προς την απουσία του δημόσιου τομέα στο συνεδριακό τουρισμό. Πιστεύω ότι είναι συνεχώς τα τελευταία χρόνια στην πολιτική του φορέα, Υπουργείου ή ΕΟΤ ο συνεδριακός τουρισμός. Ενισχύεται και προβάλλεται μέσα από τα έντυπά του, μέσα από τα social media που αξιοποιεί. Επίσης, όλες τις διεθνείς εκθέσεις που παίρνουμε μέρος. Παράλληλα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει βοηθήσει στην δημιουργία της υποδομής, της απαραίτητης, διότι όλα τα συνεδριακά κέντρα που υπάρχουν και λειτουργούν στη χώρα, ή τα περισσότερα, στο 90%, έχουν ενισχυθεί από δημόσια χρήματα με επιχορηγήσεις από τον Αναπτυξιακό Νόμο σε ποσοστό 50% ή 60%. Επομένως, και αυτά γίνονται μετά από προσπάθειες που κάνει ο υπεύθυνος κάθε φορά φορέας, ώστε να υπάρχουν αυτά τα κίνητρα. Παράλληλα, έχουν υπάρξει προγράμματα κρατικών ενισχύσεων για ειδικές μορφές τουρισμού, ώστε να εξυγχρονίζονται και να είναι πάντα ενεργά οι διάφορες υποδομές για το συνεδριακό τουρισμό και για εξειδίκευση. Βέβαια, δεν έχουν ανταποκριθεί οι ιδιώτες όσο θα χρειαζόταν, θα έλεγα. Δηλαδή, πήραν κίνητρα τα τουριστικά γραφεία για να παρουσιάσουν μια εξειδίκευση, την οποία δεν βλέπουμε στο τέλος. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο televoting. Ναι, το ξέρω, αλλά... συγγνώμη, όχι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ο κύριος Αργύρης θα παρακαλώ. Sorry. Κυρία, δεν σας γνωρίζω. Χαίρομαι για αυτά που είπατε. Το μόνο πράγμα που ξέρω, στα 50 χρόνια που είμαι, κάνω αυτή τη δουλειά, αμήνομαι εναντίον σας. Προσωπικά αμήνομαι. Ό,τι μπορώ να κάνω, δεν το κάνει. Και είπατε ότι έχετε έντυπα. Τι έντυπα. Τι έντυπα. Ό,τι έντυπα υπάρχει στο εξωτερικό είναι κυτρινισμένο. Κυτρινισμένο, κυρία μου. Και δυστυχώς ένα από τα γραφεία σας του εξωτερικού τα έστειλε σε ένα πελάτη μου και μου τα έστειλε πίσω, έτσι το ξέρω. Κοιτάξτε και λίγο τον άλλο τομέα. Βεβαίως κάνετε ό,τι μπορείτε, δεν σας λέω το αντίθετο. Αλλά να δούμε και λίγο την αλήθεια όπως είναι. Η αλήθεια είναι επίσης ότι είναι άτομα παντελώς άσχετα με το αντικείμενο που κάνουν παρουσιάσεις σε εκθέσεις. Γιατί εγώ τα λέω έτσι τα πράγματα με το όνομά τους. Παντελώς άσχετοι βάζουν ένα βίντεο, το οποίο και αυτό δεν είναι καλό, και προσπαθούν να πουλήσουν Ελλάδα. Δεν πουλιέται η Ελλάδα έτσι. Αυτά είναι 40 χρόνια πριν. Εκεί για μένα είναι ο ΕΟΤ και δεν θέλω και να έχω και καμία σχέση με το αντικείμενο. Συγγνώμη. Όχι, εδώ θα γίνει διάλογο και αυτό. Είναι πολύ εύκολο. Καλησπέρα από το Θεσσαλονίκη Convention Bureau, γιατί έχει και Θεσσαλονίκη Convention Bureau και εκπροσωπείται σήμερα. Είναι πάρα πολύ εύκολο το ανάθεμα. Δεν κάνει τίποτα ΕΟΤ, δεν είναι εδώ ο Δήμαρχος, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Έτσι, είναι πάρα πολύ εύκολα. Εγώ θα κάνω το εξής
Μία ερώτηση προς εμάς που είμαστε επαγγελματίες και εκπροσωπούμε αυτό τον κλάδο του συνεδριακού τουρισμού. Σε εθνικό επίπεδο, στρατηγική για την προσέλκυση διεθνών συνεδρίων, δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Σωστά. Δεν έχουν εντάξει μέχρι και πρόσφατα ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού τον κλάδο του συνεδριακού τουρισμού, που αποτελεί τον ακριβότερο κλάδο του τουρισμού, δεν έχει ενταχθεί ποτέ σε ένα πλάνο. Αναφέρθηκε πριν η Επιτροπή του Συνεδριακού Τουρισμού. Συμμετείχα, εκπροσωπούσα το ΧΑΤΑ. Έτσι, δεν έκανε τίποτε. Γιατί απλά ο συνεδριακός έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θα πρέπει να ορίσουμε και αυτό να εφαρμόσουμε. Το να λέμε γενικά δεν κάνει τίποτα, γενικά δεν κάνει τίποτα. Είμαστε οι επαγγελματίες, πάμε να τους πούμε τι να κάνουν, βρε παιδιά. Έτσι. Και ο Δήμαρχος σήμερα της Αθήνας. Συγγνώμη. Επί συγκεκριμένων πλάνων και συγκεκριμένων διεκδικήσεων, ο Δήμος της Αθήνας και ο Δήμαρχος είναι στο πλάι μας. Ο ΕΟΤ, όχι Γεωργία, ο ΕΟΤ έχει στηρίξει συγκεκριμένες δράσεις επανειλημμένα. Το ότι δεν έχει προβληθεί ο συνεδριακός τουρισμός όπως πρέπει να προβληθεί, ναι, είναι γεγονός. Και το βλέπουμε και μέσα από τις εκθέσεις και τη συμμετοχή μας σε κλαδικές εκθέσεις θεματικές. Δεν είναι η εκπροσώπηση η οποία, και η οργάνωση η οποία θα έπρεπε να έχει. Όμως θα πρέπει ίσως να καθίσουμε σε ένα τραπέζι από κοινού, ο ΧΑΠΚΟ, τα Convention Bureaus, και να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις. Εμείς θα δώσουμε κατευθύνσεις στον ΕΟΤ. Συγγνώμη, αν μπορώ να... Πρέπει να προχωρήσουμε. Συγγνώμη, Μαργαρίτα, μία... Αυτά όλα, οτιδήποτε θέλετε, μπορεί να κατατεθεί. Αυτό βέβαια θα το θίξουμε. Εγώ θα γράψω ένα δελτίο τύπου, θα το στείλω σε όλους τους φορείς και από εκεί και πέρα πρέπει να σταλεί παντού. Τα έχουμε πει όλα αυτά και θα γραφτούν. Προσκαλέσαμε, άρα, κυρία Μαραντίδου, αυτό που λέτε είναι αυτό που είπε και η κυρία Τσάτσου πριν. Ήθελα να πω ότι είχε προσκληθεί ο Δήμαρχος. Δεν ήρθε. Είχε προσκληθεί η κυρία Βαρελάη, η οποία έγκαιρα είπε ότι δεν μπορούσε να έρθει. Ζητήσαμε εκπροσώπους τους να προεδρεύσουν στα πολύ νευραλγικές ενότητες, αυτές τις πολύ νευραλγικές ενότητες. Δεν ήρθανε. Άρα, προσπαθήσαμε σαν ΧΑΠΚΟ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το κράτος, γιατί αυτό δεν είναι το παράπονό σας. Αυτό δεν είπατε πριν, ότι σε κρατικό επίπεδο δεν είμαστε ενωμένοι. Εμείς σαν ενότητα και σαν... Τι είπατε, ότι τι. Γιατί λέτε να μην... Ποιος την κάνει την εθνική στρατηγική, αυτό κυρία είπα. Μαραντίδου, ποιος την κάνει. Την εθνική στρατηγική... Έγινε μια προσπάθεια, ναι, επί νικητιάδη με μια επιτροπή, η οποία αναβάγησε. Ποιος θα κάνει λοιπόν την εθνική επιτροπή... Την Εθνική ο ΧΑΠΚΟ Επιτροπή... που το προσπαθεί καλώντας τους φορείς να είναι εδώ και δεν είναι. Αλλά θα συζητηθεί μετά. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Οτιδήποτε υπάρχει πρώτα απ' όλα μπορείτε να το στείλετε στην τουριστική αγορά και να δημοσιευτεί σε εμάς και να σταλεί και όπου αλλού σε όλα τα μέσα.